Νίκο Διαμαντόπλε, η πιο μεγάλη νίκη της Θήλας στο πρωτάθλημα σας φέρνει κοντά στην παραμονή. Εντάξει, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, πολύ εξίσου σημαντικά. Ειδικά το επόμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό μες στην έδρα μας. Αγώνα συνεχίζεται για να σωθούμε. Έχουμε κάνει μεγάλο αγώνα στο δεύτερο γύρο για να πάρουμε την παραμονή. Άγγελε Κωνσταντινόπουλε, σε είδαμε σήμερα για πρώτη φορά εκνευρισμένο και μάλιστα μετά από πολλά χρόνια νομίζω ότι αποβλήθηκε από το παιχνίδι. Ο Ριόλος έπαιξε για την ιστορία του Παναθηναϊκού. Έχεις παράπονα από τη διαιτησία? Θεωρείς ότι έκρινε το μάτς? Πιστεύω θα δούμε με ηρεμία και νυχαλιότητα το παιχνίδι και τα στιγμιότυπα και θα έχουμε πιο ασφαλείς αποτελέσματα και αποφάσεις και γνώμη. Εκείνο που θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά μου για την προσπάθεια που έκαναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως σε όλα τα παιχνίδια. Ήρθε μια ήττα μετά από 3 μήνες περίπου, μετά από 10 παιχνίδια συνεχόμενα. Η ομάδα δεν είχε χάσει και έχασε ένα παιχνίδι σε μια ομάδα που έπαιζε την κατηγορία, που προσπάθησε, που τους αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Αλλά όσο για το θέμα που λέτε των παραπώνων, πιστεύω ότι ο κύριος Ζουγόπουλος δεν πρέπει να κοιμάται σήμερα με τη συνείδησή του καθαρή. Κυριάκο Αθανασίου, η πιο μεγάλη νίκη στο πρωτάθλημα για τη Θήλα? Η πιο μεγάλη νίκη, μια δύσκολη νίκη. Θα δώσουμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Τα παιχνίδια έτσι πρέπει να παίζονται. Το Ριόλο ήρθε, έπαιξε στα ίσια, προσπάθησε να πάρει αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να πάρει. Εμείς ήμασταν, θεωρώ, καλύτεροι στην τελική προσπάθεια. Το θέλαμε πιο πολύ και έτσι κερδίσαμε.